Συνεχίζω γρήγορα, χωρίς χρόνο ούτε να σχολιάσω το συγκλονιστικό αυτό βίντεο. Είναι πιο ρετημένος από εμάς. Έτσι πρέπει. Εντάξει, σε κόκκινα χαλιά και εγώ, δεν ανεβαίνουμε όλοι σε κόκκινα χαλιά. Και εγώ, αν το δεις, είναι... Φιγουρίνη. Θα με αναγκάσει να το βγάλω. Φοβερό. Θα με αναγκάσει να το βγάλω τώρα και δεν θέλω να απειλήσω τον κόσμο και να πάω παραπάνω χρόνο. Ας περιορίσουμε λοιπόν στα άκρο απαραίτητα, γιατί σήμερα δεν θα προλάβουμε να σας παρουσιάσουμε τις νέες ταινίες που γίνουν αυτήν την εβδομάδα στους κινηματογράφους, ούτε ένα θεατρικό που είχαμε στο πρόγραμμα. Θα γίνουν όμως τη Δευτέρα. Ας πούμε όμως δύο κουβέντες για τα πράγματα τα οποία έχουν μια επικαιρότητα και ένα ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα casting. Θέλετε να συμμετέχετε σε μία από τις μεγαλύτερες ταινίες που θα γυριστούν στην Ελλάδα με 2.000 συμπληρωματικούς ρόλους? Μάλλον έχουμε πάει όμως στο άλλο βίντεο. Έχουμε πάει στο Βαγγέλη Ρωμιό. Απλά για να αναφέρουμε, συγγνώμη, έχουμε διαφορετική σειρά αυτή τη στιγμή. Ο Βαγγέλης Ρωμιός λοιπόν κλείνει ένας χρόνος από τον θάνατό του. Θέλαμε λοιπόν να θυμίσουμε το ότι σήμερα 1η Φεβρουαρίου έφυγε από τη ζωή πέρυσι αυτός ο πολύ ταλαντούχος, πολύ σκηνοθέτης και ηθοποιός. Τις επόμενες ημέρες φίλοι και γνωστοί στο νεκροταφείο του Χολαργού θα κάνουν το ετήσιο μνημόσυνο. Ένα αντίο λοιπόν και από εμάς, έναν πραγματικά ταλαντούχο ηθοποιό που έφυγε από την ζωή ένα χρόνο πριν από σήμερα. Να πάμε λοιπόν και στην επόμενη είδηση που θέλαμε να σας φέρουμε. Μιλάγαμε λοιπόν για μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές. Ακόμα βλέπουμε πλάνα από τον Βαγγέλη Ρωμιό, βέβαια, αλλά μιλούσαμε για μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές οι οποίες έρχονται στην Ελλάδα. Μιλάμε για το Born to be Murdered, σε παραγωγή του Γκαντανίνο, σκηνοθέτης ο οποίος μας χάρισε πέρυσι μία εξαιρετική ταινία, το Call Me By Your Name, και φέτος το Suspiria, μια ταινία η οποία δεν έχει πάρει τις καλύτερες κριτικές. Εγώ βέβαια έχω ενστάσει, νομίζω ότι είναι αρκετά καλά δομημένη για αυτό που είναι. Ο ίδιος το σκηνοθέτης τώρα λοιπόν στα πλάνα που βλέπουμε. Έρχεται η ταινία του στην Ελλάδα, διγυρίσματα τον Φεβρουάριο μέχρι και τις αρχές Απριλίου, και ζητάνε έξτρας να έρθουν οποιασδήποτε ηλικίες. Δεν είναι ανάγκη να είστε λοιπόν ηθοποιοί, δεν είναι ανάγκη να είστε χορευτές, δεν είναι ανάγκη να είστε επαγγελματίες, μπορείτε να είστε και ερασιτέχνες. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνήσετε και την Δευτέρα και την Τρίτη στην οδό Αλκμίνης 36 και 38, να κάνετε ένα πέρασμα με τις φωτογραφίες και κάποια δικαιολογητικά και να συμμετέχετε σε μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές που θα γυριστούν στην Ελλάδα. Τι λες, Ρε. Είδες τι μαθαίνουμε σήμερα. Μαθαίνω. Για να δούμε το. Σου ρίχνω πάσα. Για να ρίξει τα γκολάκια σου. Εγώ θα πάω για να βάλουμε την τελική πινελιά μια υπόθεση, μια ιστορία που ελπίζω να μην την ξαναζήσουμε. Δηλαδή, ξυλοδαρμό διαιτητή. Είναι η ξαναβολή 15η αγωνιστική, Κώστα, και αυτό είναι ο λόγο που πρέπει να τον θυμόμαστε. Και σε ένα παιχνίδι που έγινε στην Κρήτη, ο Όφη και ο Ατρόμητος έμειναν στο 1-1. Το 0-1 ο Κουλούρης στο 33 από τον.